το κάνετε. Πάνω από 25.000 ευρώ, 5,38% στις ασφαλιστικές φορές, βάλτε και τη φορολογία, βάλτε και τις προκαταβολές, πόσο πάει. Πόσο πάει. Λοιπόν, στην ουσία τι λέτε, εξισώνετε τους πάντες προς τα κάτω. Δεν δίνετε το κίνητρο σε κανέναν. Προστατεύει τα χαμηλά στρώματα. Ναι, που δεν ξέρουμε, ξέρουμε πόσοι φοροδιαφεύγουν στα χαμηλά στρώματα. Έτσι, γιατί ναι. Περί αυτού πρόκειται. Βάλτε το και αυτό μέσα στο. Σα το λέω και ένα ελεύθερο επαγγελματία. Εγώ είμαι δικηγόρο. Λοιπόν, τιμωρεί δηλαδή στην ουσία αυτόν που θέλει να βγάλει χρήματα στην Ελλάδα. Είναι αυτό ο απόλυτο κομμουνισμό. Αυτό είναι ο κομμουνισμό. Εξίσωση των πάντων προ τα κάτω και τιμωρία αυτών που θέλουν να βγάλουν λεφτά. Καλώς. Προσέξτε τώρα. Εγώ ήθελα να ξέρω πώ θα δώσετε πνοή στο ασφαλιστικό σύστημα, όταν έχετε μια τέτοια πολιτική, αφήνω αυτό που κάνετε με τις κουριές. Αφήνω το μήνυμα που δίνετε προς τις παγκόσμιες αγορές και στους υποψήφιους εγχώριους και εξωχώριους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα, έτσι. Μια επένδυση 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σου λέει ότι αυτή η κυβέρνηση σταματώ την επένδυση. Ακόμα και το ΚΚΕ, ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν το θέλει. Το αντιλαμβάνεστε που έχετε φτάσει. Και περιμένετε να λύσετε, να δώσετε λύση στο ασφαλιστικό σύστημα. Πώς θα δώσετε λοιπόν λύση στο ασφαλιστικό σύστημα όταν την παραγωγή την έχετε διαλύσει, διότι έχετε υπερφορολογήσει τους πάντες και όλες οι κλίμακες ανεβαίνουν προς τα πάνω. Στην ουσία τιμωρείτε αυτόν που θέλει να πάει βγάλει χρήματα. Δεν φαίνεται επενδυτές στη χώρα με αυτή την αντιεπενδυτική λογική, την εχθρική πια που ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συμφωνεί. Εγώ ήθελα να ξέρω. Φιλοδοξείτε να λύσετε το ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι θα το λύσετε. Του χρόνου ξέρετε πώς θα είναι οι αριθμοί. Ακόμα χειρότεροι. Ακόμα μεγαλύτερες περικοπές του χρόνου. Και σας είπα για τα δημοσιονομικά και για τη γενική εικόνα του τι θα έρθει το Φλεβάρι-Μάρτι. Και όσο και εσείς να προσπαθείτε να μας πείτε ότι πάλι φταίει αντιπολίτευση, πάλι φταίει ο ξένος, πάλι φταίνε δεν ξέρω ποιοι φταίνε. Λοιπόν, θα τα βρούμε μπροστά μας και τότε θα αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δώστε μια απάντηση. Καταλαβαίνω την αγωνία του κ. Καραγκούνη. Αναρωτιέται πώς θα λύσουμε το ασφαλιστικό σύστημα, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό για το οποίο δεν υπάρχει αγωνία και αμφιβολία είναι για το πώς το καταστρέψανε. Σε αυτό πράγμα είστε ξεκάθαροι. Όχι, κύριε Καραγκούνη. Εμείς για το PSI, είπατε κάτι για το PSI. Αναλάβει. Κύριε Φάμελε, ξέρετε πόσα λεφτά. Όχι, θα σας πω γιατί λέτε συνέχεια για το PSI. Το PSI, στο οποίο κόπηκε. Περιμένετε μόνο αυτό, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Γιατί αναφέρατε και αυτό. Θα το πω και γιατί εγώ, λέτε ότι το πρόβλημα ήταν το PSI. Προσπαθεί να προλάβει. Όχι, το λέω γιατί το είπατε. Απλά εγώ δεν έβαλα, δεν έδωσα απάντηση. Το PSI, όπως γνωρίζετε, που ακριβώς υπήρχε μείωση, αλλά ξέρετε, έγινε μια περικοπή πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο χρέος. Δηλαδή, δεν υπήρχε από, τη μία, λοιπόν, θέλαμε τη μείωση του χρέους κατά 100 δις ή θέλαμε να πληρώνουμε φόρους ή να πληρώνουμε πανωτόκια για αυτό το χρέος. Αυτό δεν ξέρω. Πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Να ρωτήσω κάτι. Πόσα χρήματα έχουν χάσει οι τράπεζες μέσα σε 10 μέρες πριν από 1,5 μήνα. Με την περιβόητη πολιτική που κάνατε και ακριβώς γιατί δεν κάνατε ανακεφαλοποίηση και δεν μπήκατε με άλλα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που σας έδινε ο ΙΕΣΕΠ και έχασαν 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε ποιοι χάσαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Φάμελε. Τα ασφαλιστικά ταμεία χάσαν μετοχές, κύριε Φάμελε. Για πείτε μου. Μάλιστα. Και αυτό ψέμα επίσης, κύριε Καραγκούνη. Ψέμα είναι. Βεβαίως, δεν είχαν μετοχές στα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί είχανε. Αυτή τη στιγμή. Εξαϊλώθηκαν τώρα... μετοχές τους. Προσέξτε. Θα τώρα. Πείτε κάτι γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Εγώ μπορώ να πω οτιδήποτε. Γιατί εδώ δεν είχαμε περικοπή χρέους. Γιατί με το οποίο είχαμε περικοπή χρέους. Εδώ είχαμε απλά φέμαξη όλων των εισοδημάτων. Απέλαξη των μετοχών. Είναι προφανές ότι προσπάθησε να με διακόψει όταν περιέγραψε ακριβώς ποια ήταν η κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων στα οποία φέραν τη χώρα οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αν θέλετε, να ξεκινήσω και πιο παλιά. Θέλετε να πάμε στα δομημένα ομόλογα και στους κουμπάρους. Καλά, εντάξει. Τα δομημένα ομόλογα, το PSI, εντάξει, θέλετε έχετε βάλει τις ετικέτες. Θέλετε να πάμε στην μπροστά περίοδο... σε αυτά τα διέξοδο που έχετε φέρει η ελληνική κοινωνία. Θέλετε να πάμε και πιο πίσω στην περίοδο. Θα μας πείτε για τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν μέσα σε 10 μέρες. Γιατί αυτό είναι πολλαπλάσιο του PSI. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πάρα πολλά χρόνια και με το χρηματιστήριο και με τα ομόλογα και με τους κουμπάρους αλλά και με την τραγική επιλογή του PSI, πάνω από 15 δισεκατομμύρια στο PSI και πάρα πολλού χώρου. Χάσανε τα ασφαλιστικά ταμεία, κύριε Καραγκούνη, τα οποία συζητάμε τώρα. Και δεν μειώσατε το χρέος καθόλου, το έχετε ανεβάσει, το έχετε αυξήσει το χρέος. Μην αλλάζετε τη συζήτηση. Εμείς λοιπόν ξέρουμε ότι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον αναλαμβάνουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν δημιουργήσαμε εμείς. Αλλά θα το λύσουμε. Και επαναλαμβάνω ότι περιμένουμε ακόμα την πρόταση της αντιπολίτευσης. Τι να κάνουμε με τις συντάξεις που εμείς λέμε να διεκδικήσουμε να μην περικοπούνε, τι να κάνουμε με την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ που εξασφαλίζουμε με ρήτρα ανάπτυξης σε όλους που έχουν 15 χρόνια απασχόληση. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Τι να κάνουμε με την ασφάλιση. Συμφωνούμε με τη σύνταξη των ανασφάλιστων περίλυκων που εμείς βάζουμε για πρώτη φορά και εξασφαλίζουμε. Τι να κάνουμε με την ενσωμάτωση του ΕΚΑΣ στη βασική σύνταξη. Τι να κάνουμε με την ανταπόδοση. Με την ανταπόδοση. Η πρόταση της κυβέρνησης είναι αυτή. Το ΕΚΑΣ. Ξεκινάει από τώρα. Το ΕΚΑ σταδιακά ενσωματώνεται στην εθνική σύνταξη, την οποία εξασφαλίζει το κράτος στα 384 βασικά για όλους όσους έχουν 15 χρόνια εργασία και προστίθεται αναλογικά το ποσό από τις... Καταργείται, πείτε σας στον κόσμο τώρα. Εξασφαλίζεται η εθνική σύνταξη
Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτή που ήταν εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Καραγκούνης δεν μπόρεσε να εφαρμόσει τον νόμο Λοβέδρου Κουτουμάνη το 2010 και γι' αυτό οι Τροϊκανοί τους είχαν επιπλήξει σε όλα τα συμβούλια κορυφής του 2014 και ας το κρύβουνε. Κύριε Φάμελ, δεν και υπήρχαν ταυτόχρονα δύο προβλήματα. Να το και υπήρχαν, μα δεν εφαρμόζεται έτσι κι αλλιώς ο νόμος. Λοιπόν, εμείς λοιπόν σας λέμε πάρα πολύ απλά ότι έχουμε καταφέρει με σύμφωνη γνώμη και ένα πολύ μεγάλο τμήματος του χώρου και της εργοδοσίας και της εργασίας. Να έχουμε επιλύσει τουλάχιστον το 90% των προβλημάτων, εννοούμε για όλους τους συνταξιούχους, για όλους τους μισθωτούς και το 80% των επαγγελματιών. Γιατί τότε συζητάμε. Όλα τα πάνε καλά. Τόσο θετικά όσο τα λέτε. Συζητάμε, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογείτε σε τίποτα. Φέρτε το σχέδιό σας, να το αγκαλιάσουμε όλοι να χειροκροτήσουμε και να το περάσετε. Μας ρωτάτε. Εγώ βλέπω φοβάστε. Και εμείς λέμε ότι φοβόμαστε, δουλεύουμε. Όχι, δεν δουλεύουμε. Δουλεύουμε γιατί τα έχουν κάνει μπάχαλο κυριολεκτικά σε όλη τη χώρα. Εμείς ένα σχέδιο υπερθετικό. Είναι ένα σχέδιο το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά καταρχήν. Για τον επανυπολογισμό όλων των συντάξεων. Γιατί λέμε να μπουν οι ίδιοι κανόνες, ένα ταμείο, δεν είναι απλό πράγμα. Είχαμε 930 τρόπους υπολογισμού του ΙΚΑ. Θα μειώσετε όλες τις συντάξεις. Ξέρετε ότι είχαμε 930 τρόπους υπολογισμού σύνταξης ΙΚΑ. Και βέβαια, εμείς λέμε ότι ακόμα και εκεί που θα προκύψει χαμηλότερη σύνταξη, το εξασφαλίζουμε με προσωπική διαφορά. Χρειαστεί πολλά χρόνια για να το εξασφαλίζουμε. Προσωπική διαφορά όμως. Σύμφωνο. Άρα λοιπόν δεν μειώνουμε τη σύνταξη. Λέω λοιπόν και το καταλαβαίνουμε. Στον χώρο των επαγγελματιών, επιστημόνων. Ετοιμάζουμε προτάσεις για τη μείωση στα μεγαλύτερα εισοδήματα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι όποιος έχει λίγο μεγαλύτερο εισόδημα θα βοηθήσει λίγο και το χαμηλότερο. Και αυτή η συμφωνία. Λίγο τι είναι, 60-70% υπάρχει στην κοινωνία αυτή η συμφωνία. Η κοινωνία έχει αποδεχτεί ότι θα βάλουμε όλη πλάτη. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε η παραγωγή να συμφωνήσουν και οι εργοδοτικές οργανώσεις. Συμφώνησαν. Τους κατήγγειλε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τους κατήγγειλε γιατί ήρθαν στον Πρωθυπουργό και βάλανε πλάτη. Βεβαίως. Ωραία. Εδώ λοιπόν λέω ότι εμείς δεν ασχολούμαστε λοιπόν με αυτή, αν θέλετε, τη μικρόψυχη και κακόψυχη. Προηγουμένως παραδέχτηκε ο κ. Καραγκούνης ότι χαίρεται που βρίσκεται σε αδυναμία η χώρα. Όχι. Το παραδεχτήκατε δημόσια, κύριε Καραγκούνη. Τι παραδεχτήκα. Λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά. Αυτή η προπαγάνδα έλεος, κύριε Παύλε, είστε σοβαροί άνθρωποι. Είστε σοβαροί. Υπάρχετε και κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που είστε σοβαροί άνθρωποι. Είναι δυνατόν λέτε αυτά τα πράγματα. Έχει τη δυνατότητα η χώρα και χαίρεστε που πάτε και ανεβάζετε τρεις φορές τις φορές του αγρότες επάνω στους επαγγελματίες. Χαίρεστε. Εγώ δεν χαίρομαι. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ εμείς είμαστε. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Τότε γιατί το προτείνετε. Σαν αυτό που λέγεται. Γιατί το προτείνετε. Γιατί το ξέρετε, η απόδειξη της πολιτικής των τελευταίους τρεις μήνες λέει ότι όλα τα αρνητικά τα λύσαμε με θετικό πρόσωπο για την κοινωνία. Χτυπάω το καμπανάκι, κύριε Φάμελε, και θα λέτε μετά ότι φταίνε, σας λέω, η εξωγήινη. Αυτό θα λέτε. Το καμπανάκι, η κρατική αντιπολίτευση, ξένοι. Χτυπήστε στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε και μια προσβλητική στάση. Όταν θα πούμε συντάξεις όμως μετά, τι θα λέτε. Όσον αφορά την Ελληνικός Χρυσός. Έχετε μειώσει. Όσον αφορά την Ελληνικός Χρυσός, γιατί θέλω να το πω. Για την Ελληνικός Χρυσός. Έρχεται λοιπόν για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία. Με εκθέσεις επιθεωρητών περιβάλλοντος του 2012 και εφαρμόζει την νομοθεσία. Και ο Πρωθυπουργός θα πάει περήφανα στον Ταβός και θα πει στην επιχειρηματική και διεθνή κοινότητα ότι έχουμε μια χώρα που επιτέλους εφαρμόζονται κανόνες για όλους και υπάρχει νομοθεσία περιβάλλοντος και υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο. Γιατί αλλιώς. Πάνω απ' ό,τι πρέπει να πάει. Δεν διώχνουν καμία επένδυση, κύριε Οικονόμου. Πώς το διώχνουν. Όχι. Εφαρμόζει την νομιμότητα. Ξέρετε ότι αυτή η επιχείρηση είχε από το 2012. Εκθέσει επιθεωρητών περιβάλλοντος με 21 περιβαλλοντικές παραβιάσεις. Εσείς τι θέλετε να κάνουμε. Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που την δικαιώνουν. 9 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλες εφαρμόζονται. Όλες εφαρμόζονται. Θέλετε την επένδυση ή δεν τη θέλετε. Εμείς θέλουμε όλη την οικονομία να λειτουργεί με σεβασμό στην νομοθεσία και το περιβάλλον. Εγώ θα σας πάω τότε στην Κοζάνη. Δεν έπρεπε να κλείσει η ΔΕΗ εκεί. 21 παραβιάσεις περιβάλλοντος. Πεθαίνει ο κόσμος με καρκίνο. Γιατί δεν την κλείνετε. Έχετε εσείς εκθέσεις επιθεωρητών περιβάλλοντος που να βάζουν πρόστιμο στη ΔΕΗ και να μην έχει υποβληθεί μέχρι τώρα. Στη ΔΕΗ σας ρωτάω. Έχουν υποβληθεί τα πρόστιμα. Έχουμε επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Έχουμε μεταφερθεί χωριά λέω, ολόκληρα λοιπόν, στην Κοζάνη. Λέω λοιπόν ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και η ΔΕΗ και η Ελληνικός Χρυσός. Όταν λοιπόν μια πολιτεία έχει 21 παραβιάσεις περιβάλλοντος, είναι υποχρεωμένη από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για να πάει στον Ταβός ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να μιλάει σοβαρά με τους ομιλητές του. Θα πει λοιπόν ότι έχουμε μια χώρα η οποία έχει νομοθεσία για όλους. Και προφανώς έχει και επιχειρηματικό πλαίσιο και θεσμικό πλαίσιο και οικονομικούς πόρους, γιατί αυτό σημαίνει δηλαδή ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Παραβίαζε την νομοθεσία. Σαφέστατα. Πάρα πολύ. Υπάρχει σοβαρότατη ευθύνη για υπουργούς που κρατάγουν σερτάρι τους 21 παραβιάσεις από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, οι οποίες αυτές βγήκανε, μάλιστα. Τα 1,7 εκατομμύρια, είναι πρόστιμο. Μάλιστα. Τώρα, μάλιστα. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να εκβιάζει, λες και η χώρα είναι Far West. Να εκβιάζουμε την εργασία που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τη βοηθήσουμε την εργασία και την οικονομία. Σαφέστατα. Αλλά όχι εις βάρος της νομοθεσίας. Όχι εις βάρος του δικαίου. Μάλιστα. Η ανάγκη της χώρας ήταν να επιστρέψει ο κανόνας δικαίου. Επιτρέψτε μου. Ιδιαίτερα στο περιβάλλον. Κρατάμε ένα κανόνα τώρα γιατί, κύριε Φάμελε, όμως δεν τελειώσατε με αυτό το θέμα.
και το τραβάτε ένα χρόνο με πολιτικούς όρους, όπως σας είπε και ο κύριος Ράιτ. Όχι, εδώ δεν ήρθαμε για πολιτική, ήρθαμε να επενδύσουμε. Πολιτική μπορεί να θέλει να κάνει η ελληνική χρυσός κάνει πολιτική. Κύριε Φάμελ, η ελληνική χρυσός κάνει πολιτική. Εμείς εφαρμόζουμε την νομιμότητα και το δίκαιο. Γιατί αυτό λείπει από την Ελλάδα. Και έλειπε, κύριε Κονόμου, αυτή η κυβέρνηση. Η άλλη τοποθέτηση λέει ότι η επιχειρηματικότητα γίνεται έξω από τα όρια. Και το λέω γενικότερα τώρα. Γιατί η χώρα υποτίθεται ότι θα πάει και σε ένα σχέδιο αναπτυξιακό κτλ. Ότι η επιχειρηματικότητα είναι έξω από θεσμούς, όρια και περιβάλλον οικονομικό. Όχι, όχι. Το είπε και ο κύριος οικονόμου. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνουν αυτή την εταιρεία. Ακούστε λίγο. Φανταστείτε τι επίπτωση έχει αυτή τη στιγμή, το είπα και πριν. Όσον αφορά τα πρόστιμα, καμία, κύριε Καραγκούνη. Φανταστείτε τι επίπτωση έχει αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε τι επίπτωση και τι δημιουργείται αυτή τη στιγμή όσον αφορά το επενδυτικό κλίμα στη χώρα. Φανταστείτε τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Βγαίνει μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα. Σας είπα και πάλι. Ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα το κατάλαβε. Ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα το κατάλαβε. Και στην ουσία τι κάνετε. Εγώ προσθέσω ένα παράδειγμα. Στην ουσία δίνετε ένα μήνυμα στις παγκόσμιες αγορές. Μην έρθετε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Και δεύτερον. Όποιος βγάζει χρήμα, αυτό είναι σαφές πια, είναι ξεκάθαρο. Όποιος βγάζει χρήματα στην Ελλάδα και έχει θέση εργασίας, αυτή η κυβέρνηση θα τους τιμωρεί. Κλείσαμε, θα τους κυνηγάει. Κύριε, έτσι δεν πρόκειται να λύσει ασφαλιστικό. Διότι τι κάνει, θεωρούν ότι αυτή είναι μια πίτα, υπάρχει μια πίτα που είναι δεδομένη. Ίσα έτσι θα το λύσει ασφαλιστικό. Λοιπόν, το ασφαλιστικό λύγεται με την παραγωγή, λύγεται με την ανάπτυξη και δεν λύνεται με αυτή τη λογική που πάσε απλά να εξισώσετε τους πάντες προς τα κάτω. Αυτό θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Δεν αλλάζετε μυαλά. Δεν αλλάζετε. Και σα λέω να σα δώσω. Ναι, ακριβώ. Να πάρετε ένα παράδειγμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Δεν σα λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Καραγκούνη. Ευχαριστούμε και την εργασία και το περιβάλλον και την νομιμότητα. Σίγουρα, φαίνεται πάρα πολύ. Την εργασία.